Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Χριστοφόρου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Η δική σας εκτίμηση, κύριε Χριστοφόρου, για την επικίνδυνοτητα της κατάστασης αυτή τη στιγμή στην Κύπρο ποια είναι? Για το πόσο και το πώς μπορεί να μας επηρεάσει η Ελλάδα. Πιστεύω ότι ανεξάρτητα για το που έφτασε σήμερα η Ελλάδα, πάντα οφείλαμε να γνωρίζουμε ότι για πολλούς και διάφορους λόγους η κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου έχει ένα βαθμό σύνδεσης και διασύνδεσης με την ελληνική οικονομία. Είτε αυτό σε επίπεδο χρηματιστηρίων, είτε σε επίπεδο επεκτάσεων των ελληνικών τραπεζών και εργασιών αυτών στην Ελλάδα, είτε στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα χέρια των ελληνικών τραπεζών ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αλλά και λόγω πολλών άλλων συνεργειών σε οικονομικό επίπεδο με την Ελλάδα. Άρα αυτή η αλληλοσύνδεση είναι αναπόφευκτη. Σίγουρα δεν μπορεί κανένας να ταυτίσει την κατάσταση στην Ελλάδα με την Κύπρο, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται προσοχή. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι προβλέψαμε και διαβλέψαμε πριν 2-3 χρόνια ότι η κυπριακή οικονομία με τα παθογενή προβλήματα που έχει θα έπρεπε να είχε λάβει μέτρα. Είτε είχαμε οικονομική κρίση είτε δεν είχαμε. Δυστυχώς υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις και προβλέψεις, με αποτέλεσμα τα οποιαδήποτε μέτρα θα ληφθούν έστω και σήμερα δεν θα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα την οποία θα είχαν αναλαμβάνονταν πολύ. Μα δεν φαίνεται ότι θα ληφθούν ακόμα και σήμερα. Ακόμα βλέπουμε καθυστερήσεις και όπως μας έλεγε ο κύριος Σαρής προηγουμένως, αν μέσα σε 3 εβδομάδες δεν λάβουμε μέτρα, η κατάσταση δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πολύ ορθή και πολύ εύστοχη επισήμανση. Ενώ είχαμε 3 χρόνια στη διάθεσή μας, τώρα τρέχουμε μέσα σε 3 εβδομάδες να πάρουμε μέτρα που δεν λάβαμε εδώ και 3 χρόνια και τα οποία θα εφαρμόζονταν, θα λειτουργούσαν, θα απέριδαν. Κύριε Χριστοφόρο, να σας ρωτήσω κάτι με πολύ απλά ελληνικά και έτσι πολύ. Να το θέσουμε σε πολύ απλή βάση. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση, θα τολμούσατε να αγγίξετε, επί παραδείγματι, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων? Εγώ σας λέω ότι δεν θα τολμούσατε να το αγγίξετε, όπως η εκάστοτε κυβέρνηση δεν τολμά να το αγγίξει. Και για να μην μιλούμε μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα και τις διάφορες ομάδες επαγγελματιών που φοροδιαφεύγουν, που είναι γνωστά τα πράγματα, που είναι μεγάλες επαγγελματικές ομάδες, σας επηρεάζουν σε επίπεδο ψήφων κτλ. Ποιο από εσάς τα κόμματα θα τολμούσε να αγγίξει αυτές τις ομάδες μεμονωμένα και να διορθώσει αυτά τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας που πηγάζουν από αυτές τις ομάδες? Για να μην καταφύγω στις θεωρητικολογίες, θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα πώς αντέδρασε ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε ανύποπτες χρονικές στιγμές για αυτά τα προβλήματα και για αυτά τα ζητήματα. Όταν ο Γλαύκος Κλειδίδης βρισκόταν στην διακυβέρνηση, έστειλε νομοσχέδιο στη Βουλή για μείωση των κλιμάκων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία. Ψηφίστηκε μόνο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και έκτοτε φυσικά δεν απετόλμησε κανένας να φέρει αντίστοιχο νομοσχέδιο. Δεύτερο και σημαντικό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, πρωτοστάτησε για την ψήφιση του 63ου. Γνωρίζετε ότι μέχρι σήμερα ακόμα, παρά τα προβλήματα στο ασφαλιστικό, παρά τα προβλήματα στην οικονομία, η κυβερνητική παράταξη αρνείται να ψηφίσει αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, όταν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 63ο θεωρείται πλέον το χαμηλότερο επίπεδο εξόδου από την εργασία. Τρίτο και σημαντικό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταψήφισε 3 προϋπολογισμούς γιατί τους θεωρούσε σπάταλους, τους θεωρούσε ότι δεν αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση και ότι δεν ήταν προϋπολογισμοί κρίσης, αλλά ήταν προϋπολογισμοί αυθονίας, σπατάλης, προϋπολογισμοί που γίνονταν στα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν αυτά τα σύννεφα. Και το επισημάναμε και δεν είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που το Σεπτέμβριο όταν... Καλά όμως κύριε Χριστοφόρου, συγγνώμη, για να φτάσουμε στην κατάσταση που έχουμε φτάσει στα δημοσιονομικά μας, έχει βάλει και το χεράκι του και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν και θα το ήταν δίκο... καλύτερα τα δημοσιονομικά μας σήμερα αν δεν είχαμε αγοράσει τους 400 για παράδειγμα, κύριε Χριστοφόρου? Ουδείς αναμάρτητος. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί. Το ότι υπάρχει... Και προσλήψεις γίνανε και τα πάντα γίνανε. Φέρει ευθύνη και η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαν το χρηματιστήριο, με τον τρόπο που διαχειριστήκαν οπλικά συστήματα και πολλά άλλα, τις κυπριακές αερογραμμές. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός πριν 10 χρόνια ή 15 έτη έπραξε λάθη στην οικονομία και μάλιστα σε περιόδους παχαίων αγελάδων δεν πρέπει να είναι προσεκτικοί ή νομιμοποιούνται αυτοί που ανάλαβαν την διαχείριση της οικονομίας και του τόπου
σε μια πιο κρίσιμη περίοδο νομιμοποιούνται έχοντας ως άλλοθη το παρελθόν να διαπράττουν λάθη και να μην λαμβάνουν μέτρα. Όχι, το θέμα δεν είναι ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Το θέμα είναι ότι οι ευθύνες έχουν όλοι. Το θέμα είναι όμως. Τι γίνεται από εδώ, τι και, γίνεται πέρα. Από εδώ και πέρα. Διότι λέγατε προηγουμένως. Με συγχωρείτε κιόλας. Λέγατε προηγουμένως για το νομοσχέδιο που είχε καταθέσει η κυβέρνηση Γλαύκου Κλειρίδη για το θέμα της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής στο δημόσιο. Γιατί δεν επανήλθε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με μια πρόταση τώρα, σε αυτή τη φάση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπέβαλε πάρα πολλές προτάσεις. Ξέρετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είτε δεν αντιλαμβάνεται το οικονομικό επιτελείο ότι βρεθήκαμε μέσα στη δίνη οικονομικής κρίσης, είτε προσπαθούν να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες. Και να σας πω χαρακτηριστικά. Εγώ να πιστώσω την κυβέρνηση ότι είχε μειωμένη αντίληψη για την οικονομική κρίση πριν 2-3 χρόνια και έπεσε έξω σε εκτιμήσεις. Δεν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών πέρσι το Σεπτέμβριο, πριν 9 μήνες, να έρθει στη Βουλή και το προήμιο της ομιλίας του να είναι ότι κερδίσαμε το στοίχημα. Η Κύπρος βγήκε αλόβητη από την οικονομική κρίση. Τώρα τι να σας πούμε, ότι έχετε άδικο. Δυστυχώς, και όταν στέλνεις αυτό το μήνυμα και στους πολίτες και στους δημόσιους υπαλλήλους και σε όλους, είναι μήνυμα ξοδεύστε, σπαταλίστε, ζητήστε και άλλα. Δεν έχουμε οικονομική κρίση. Με την ίδια λογική όμως, για να κάνουμε και το συνήγορο του διαβολού, κύριε Χριστοφόρου, και η κυβέρνηση θα σας απαντούσε αυτή τη στιγμή ότι και εσείς κάνατε μια ανάλογη ζημιά με το να βγαίνετε και να κινδυνολογείτε όλη την ώρα για την οικονομία, και είναι το επιχείρημα που σας θέτουν όλη την ώρα, ότι και εσείς κάνατε μια ζημιά βγάζοντας προς το εξωτερικό την εικόνα μιας οικονομίας που καταραίει. Εδώ χρειάζεται προσοχή και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Εάν έχει δύο χαρακτηριστικά ζητήματα στα οποία στην οικονομία τα μαθαίνεις ως πρωτεετής των οικονομικών, είναι δύο. Η ψυχολογία και η εικόνα που δημιουργάζει για την οικονομία μιας χώρας, και το δεύτερο, ο χρόνος στον οποίο λαμβάνεις μέτρα. Το timing όσον αφορά τη λήψη μέτρων το χάσαμε. Εάν δημιουργηθεί και περάσει εικόνα ότι η οικονομία της Κύπρου είναι ταυτόσιμη με την Ελλάδα και υπάρχει αυτή η διασύνδεση, δυστυχώς θα μας συμπαρασύρει το τσουνάμι της Ελλάδος.